Ο το πιο εύκολος τρόπος για να σας εξηγήσω ότι είναι να αρχίσουμε γιατί ψηφίσαμε το κόφτη το Μάη. Γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τη μακροοικονομική βάση που είμαστε και για την απόδοση των μέτρων ανάμεσα σε μας σύν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Δουνουτού. Δηλαδή, λόγω διαφορετικές εκτιμήσεις, το Δουνουτού λέει εδώ που είμαστε και με τα μέτρα που πήραμε, το 2018 θα φτάσουμε στο 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Ενώ εμείς και οι Ευρωπαίοι λέμε ότι θα φτάσουμε στο 3,5% πλεόνασμα. Και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι λέγανε εμείς δεν θέλουμε κόφτη. Με αυτά τα μέτρα που πήρανε και οι Έλληνες πιστεύουν θα φτάσουν στο 3,5%. Το Δουνουτού έλεγε εγώ δεν το πιστεύω και θέλω άλλα μέτρα. Άρα όταν λέω τώρα ότι υπάρχει λίγο μεγαλύτερη διαφορά με το Δουνουτού, είναι ότι αυτοί θέλουν, όχι 200-300, για να φτάσουν αυτοί θεωρούν το 1,5%. Ποτέ δεν έχει αλλάξει το Δουνουτού τη θέση του. Και για μετά την περίοδο, δηλαδή το 19 και 20, σου λέει ότι με αυτά τα μέτρα και έτσι πως είναι η Ελλάδα, θα φτάσει στο 1,5%. Ο καυγάς για τον κόφτη, αν θα πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα, αν πρέπει να τα νομοθετήσουμε, αν υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, είναι γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφωνία μεταξύ των Δουνουτού και των ευρωπαϊκών θεσμών και εμάς, την ελληνική κυβέρνηση, για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Άρα, ο κύριος Κουλιαράκης, αναφερότανε σε πώς πας από το 1,5 στο 3,5, ενώ εγώ έλεγα ότι το Δουνουτού για να κλείσει το 18, που νομίζει θα φτάσουμε στο 1,5%, ζητάει 300, ενώ η ευρωπαϊκή θεσμή 200. Νομίζω το εξήγησα. Μάλιστα. Το ίδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει ο πρόεδρος.